Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με τον Αυτιάς στο Tour Canal, αλλά φαίνεται ότι έχει πάρει έκταση το θέμα και βγήκε λίγο λερωμένος να ζητήσει συγγνώμη. Για όσους το χάσατε χτες, έκανε σχόλιο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα πάει φαντάρος. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε χτες. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει στη Θήβα, όταν εκεί θα παρουσιαστεί. Στη Θήβα δε υπάρχει και γυμναστήριο για τους φαντάρους και υπάρχουν νεοσυλλέκτους και πολύ σωστά το έχουν κάνει, όπου εκεί να δούμε τι μέλη γενέστε. Ώρα, τον τιμά όμως ότι πάει στρατό, έτσι. Δεν κατάλαβα το υπονοούμενο που πετάει. Το απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση που έβγαλε. Η επικεφαλίδα είναι ότι ο κύριος Αυτιάς θα συνεχίσει να προσβάλλει με γελάκια και υπονοούμενα τους φαντάρους, το στράτευμα και την νοημοσύνη μας από το σπίτι του. Έχει γράψει ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο κείμενο, μπορείτε να το διαβάσετε. Σήμερα, Κυριακή, βγήκε ο Αυτιάς, λερωμένος, να δούμε αν ζήτησε συγγνώμη. Να πω κάτι. Κυρία Βάχλα, που αφορά τη δήλωση του αξιοτήμου αρχηγού της αντιπολιτεύσεως χθες. Σοβαρό τον εβλέπω σήμερα, δεν γελάει, δεν χαζογελάει, σοβαρός. Καταρχήν, το σχόλιο μου σε καμιά περίπτωση δεν ήταν ομοφοβικό όπως επικαλείται ο κύριος Κασελάκης. Μακριά από μένα κάθε τέτοιου είδους συσχέτιση, καθώς δεν συνάδει με τις αρχές μου, τους κανόνες ζωής και το σεβασμό της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Γραμμένα του τα έχουνε, τα διαβάζει. Του το γράψανε να το πει το ποίημα. Δεν συνάδει με την πολύχρονη πορεία μου στα μέσα. Δηλαδή να σέβεται τον άνθρωπο, την προσωπικότητά του και την διαφορετικότητά του. Καλά, την πορεία σου τη γνωρίζουμε όλοι, έτσι. Να μην ανεβάσω βίντεο από το παρελθόν. Να σέβεται τους θεσμούς, όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά πρόσωπα, δικαστικά και θεσμικά όργανα της πολιτείας και των κομμάτων, μηδέ εξαιρουμένου του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίο σέβομαι θεσμικά, ανέκαθεν. 35 χρόνια. Ενοχλημένο τον εβλέπω. Πρέπει να του τραβήξαν λίγο το αυτάκι, Τι γίνεται στο Tour Canal και του γράψαν τόσο μεγάλο ποίημα? Για να δούμε στη συνέχεια. Χρόνια υπηρετώ τον πολίτη σε όλες τις πτυχές των διεκδικήσεων, πιστά, τηρώντας τους νόμους και το σύνταγμα της χώρας. Επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ ανατριχιάζω, έτσι. Ανατριχιάσατε κι εσείς με όλα αυτά που ακούτε. Μακριά από μένα, μακριά. Τέτοιες διατυπώσεις ή δήθεν υπονοούμενα που δεν συνάδουν ούτε με τις αρχές μου, ούτε με τη διοντολογία μου, ούτε με τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Σεβασμός παντού και σε όλα, και αυτά προς άρση κάθε παρεξήγησης. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου τοποθέτηση. Μια ζωή αγωνιζόμαστε εδώ για τον κόσμο, αγωνιζόμαστε για όλα αυτά, 35 και χρόνια. Αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι η δήλωσή μου και σας ευχαριστώ θερμά που... Θέλω να μας εξηγήσεις κιόλας τι υπονοούσες εχθές, να καταλάβουμε, να γελάσουμε κι εμείς μαζί, ρε αδερφέ. Έτσι δεν είναι? Τι είπα, ζητάς συγγνώμη, okay. Τι έλεγες εχθές, τι υπονοούσες? Καλά θα περάσει, τι μέλη γενέστε, τι υπονοούσες? Να καταλάβουμε, ρε παιδί μου. Διαθέσατε αυτό το 1,5 με 2 λεπτά για να με ακούσετε. 8 και 28 πρώτα λεπτά. Βάλε ένα τραγούδι, Κατερίνα, για να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας. Αυτό είχα να πω, κύριε Καρούζο. Σεβαστέ, κύριε καθηγητά. Είναι σαφής η δηλώση σας. Αγαπητή... Κύριε Αυτιά, μου επιτρέπετε, κύριε Αυτιά. Επειδή ήμουν παρόν, θεωρώ ότι... Όλοι να τον σώσουμε τώρα, έτσι. Όλοι να τον δικαιολογήσουμε, έτσι. Ξεκινάει όλοι όσοι είναι στο πάνελ. Θεωρώ
υπέρμετρα το αξιολόγησε ο αξιότιμος κύριος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς έναν υπαινιγμό κάνατε, συνήθως έτσι μιλάτε με μια γενική αοριστή, αλλά πουθενά στοχευμένα δεν θέλατε να υποβαθμίσετε. Και μάλιστα με στενοχώρησε ο κύριος πρόεδρος που αρκετές φορές μου έχετε πει ότι έχω πάρει τη θέση του, που ζήτησε να απολυθεί εργαζόμενος, καθηγητής εργατικού το δικαίου το λέω. Δηλαδή με στενοχώρησε αυτό το γεγονός του ότι έκανε υποδείξεις να πάψετε να κάνει ρεζέντ. Αλήθεια, ο Γλίτσας ο Αυτιάς, πού έχει κάνει φαντάρος, καμιά αεροπορία, κανένα ναυτικό, έχει πάει στρατό. Δεν έπρεπε κάτι τέτοιο, έπρεπε κάτι τέτοιο να κάνει ο κύριος πρόεδρος. Ακούστε. Και βεβαίως επειδή είπε για τη δήλωσή του στο ΣΕΦ, πράγματι στη δεύτερη αποστροφή του είπε κάτι καλό, δεν το είχαμε κατανοήσει. Μάλιστα. Να μην, όχι για κριτήρια, Γιώργο, όχι για κριτήρια στις προσλήψεις. Είπε ο κύριος Κασελάκης να μην γίνονται διακρίσεις κατά την πρόσληψη, και εδώ είχε δίκιο αν εννοούσε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, απόλυτος σεβασμός στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου για άρση κάθε παρεξήγησης. Το ξαναδιαβάζει από μέσα. Το βλέπετε. Και εγώ κάνω και μια πρόταση. Ένα πρωί, ό,τι ώρα θέλει ο αξιότιμος αρχηγός της αντιπολιτεύσεως, να έρθει εδώ, να κοντοβιάσουν για μισθούς, για την κοινωνία, για συντάξεις, για χίλια δυο. Με μεγάλη χαρά, γιατί η ζωή προχωράει μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Μακριά. Διάβασέ το από η μέσα. Η τιμή στον άνθρωπο, μακριά. Η τιμή στη διαφορετικότητά του, η τιμή στην προσωπικότητά του, για μένα είναι σφραγίδα ζωής. Πάμε με ένα τραγούδι, Κατερίνα. Πάμε με ένα τραγούδι. Αυτά από το Tool Canal και από το Γλίτσιας Αυτιάς.